μπορώ να σου κάνω μια έτσι πρόταση. Όπου έχεις κέφι να με βλέπεις, όχι σαν καλεσμένη, έτσι, να άρχισα να τα λέμε λίγο, τα λέμε πολύ ωραία. Αλήθεια. Σου κάνει καθόλου κέφι. Όποτε σου κάνει κέφι, χτύπα ένα τηλέφωνο. Ό,τι θέλεις. Ρε, πάμε και εκτός, αλλά θα με τρέχει για να το κάνω και ένα winter. Δεν είμαι σπορτή τύπος, κατάλαβες. Είμαι πιο πολύ να κάτσω εγώ κάτω από την ομπρελίτσα, αλλά να σε χαζεύω στη θάλασσα. Η νέα γενιά. Στείλ τον Άγγελο. Πραγματικά είναι και σε ωραία ηλικία. Αν έχει χρόνο και αν είναι άνθρωπος που θέλει να μπει στον αθλητισμό, του έχω και του κατάλληλου ανθρώπου. Είπε το λείψαρο του Θεκά. Πάρ' το να φύγετε να κυνηγάτε ψάρια, τρελαίνετε σου λέω, για αυτά και πράγματα ζει. Ελεονόρα, σοβαρά το είπα. Όποτε έτσι. Με την παντόφλα. Έχει να κάνει, έχει το κέφι. Ναι, ρε, δεν πες μου κανένα λόγο, θα ρηθώ. Να σου πω όμως κάτι, δεν με βάζει να με τα κούνια και τις γόβες και τα αυτά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ για να σου πω μια φορά. Χαλαρή. Αλλά θα μου βάφει σε λίγο. Να το. Δεν μπορώ, κάτι να παίρνω. Δεν με νοιάζει το ντύσιμο, αλλά λίγο χρώμα το θέλω. Δεν μπορώ, αφού καταλαβαίνει, έχω τα θέματα μου. Κόκκινο ή ροζ. Δεν με νοιάζει και τα δύο μ' αρέσουν. Γιατί ξέρω ότι αγαπάς το ροζ. Πολύ. Έλα να σε φιλήσω, πέρασε καταπληκτικά και πάλι. Σε περιμένω, όποτε δεν έχεις τι να κάνεις και σου κάνει και να πούμε ένα καφεδάκι έτσι εδώ μαζί. Όχι να πούμε τα δικά μας, να πούμε τα των άλλων. Έγινε. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σε ευχαριστώ και για ακόμα μια φορά. Εγώ σε ευχαριστώ. Και για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση. Και ελπίζω να τα πούμε και σύντομα. Και θα μείνουμε σε αυτά. Εδώ μέσα. Εκτός έχουμε μερικές φορές καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.